Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα και τα Χανιά. Ήταν και η ταινία που άνοιξε το φεστιβάλ την περασμένη Τετάρτη, έτσι δεν είναι? Φυσικά, η Στέλλα του Μιχάλη Καγωγιάννη ήταν η ταινία με την οποία κάναμε πρεμιέρα για το 7ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Υπέροχες μουσικές, υπέροχη ταινία. Μια ταινία που παραμένει διαχρονική ως θέμα και ως προσέγγιση για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, με μια μοναδική Μελίνα Μερκούρη και φυσικά με τις μοναδικές μουσικές του μεγάλου μας συνθέτη. Ναι, και 64 χρόνια πριν, πάει καιρός. Είναι σε μια νέα όμως ψηφιακή κόπια από ό,τι διαβάσαμε, έγινε. Και να δούμε όμως και το ίδιο το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, που πια έχει ανοίξει τα φτερά του, έτσι. Είναι κάθε χρόνο, νομίζω, όλο και πιο ανανεωμένο, με συμμετοχές πολύ ωραίες. Νομίζω ότι και ο κόσμος επιβραβεύει τη δουλειά που γίνεται. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για αυτόν τον περίπατο στο Σταυρό Ακροτηρίου, εκεί που γυρίστηκε ο Ζορμπάς, που θα είναι την Κυριακή. Είναι μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις. Κυριακή πρωί ξεκινάμε από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, που είναι και το σημείο αναφοράς για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, σε ένα περίπατο προς το Σταυρό, εκεί που γυρίστηκε ο Ζορμπάς. Έχουν μία ενδιάμεση στάση στα Κουνουπιδιανά, στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Κουνουπιδιανό, που θα γίνει σε πρώτη προβολή ένα ντοκιμαντέρ του Προκόπη Δάφνου με θέμα τη ζωή του Γόλτερ Λάσελη, και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο Σταυρό, εκεί που γυρίθηκε ο Ζορμπάς, όπου συνεργάτης του φεστιβάλ, ο Ελευθέρης Λαμπράκης, θα έχει μια ξενάγηση για τον κόσμο σε συνεργασία με τον Τοποτικό Πολιτιστικό Σύλλογο. Και να πούμε ότι όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζάκη, το συμβούλιο της οποίας θα είναι μαζί μας σε όλη αυτή τη διαδρομή. Mm-hmm. Μια λοιπόν από τις παράλληλες δράσεις, το λέμε για τους φίλους και τις φίλες που είναι και από εδώ, από το νομό Ηρακλείου, από την Ανατολική Κρήτη, επειδή έχουμε και ένα ωραίο τριήμερο μπροστά μας και επειδή το φεστιβάλ θα συνεχιστεί μέχρι τις 3 του Νοέμβρη, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, αν βρεθούν στα Χανιά, να παρακολουθήσουν κάποιες από τις δράσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά, ειδικά για τις επόμενες τις μέρες, όλες τις ώρες υπάρχουν δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το φεστιβάλ. Είπαμε για την Κυριακή, τα απογεύματα όλες τις μέρες από τις 6 μέχρι τις 12, το Σάββατο και μέχρι και τις 2 υπάρχουν προβολές, το Σάββατο υπάρχει με τα μεσονύχτια προβολή του φεστιβάλ, τα πρωινά την Κυριακή επίσης υπάρχει ειδική προβολή στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, οπότε υπάρχει ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα και όποιον βρεθεί μαζί μας, πολλές ώρες θέασης, και φυσικά παράλληλα υπάρχουν τα εργαστήρια που τρέχουν στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, οι εκθέσεις, ένα πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να συμμετέχει κάποιος. Συνήθως κάνουμε τους απολογισμούς μας σε ακέραιους αριθμούς, έτσι, στα 5, στα 10, 15 και χρόνια. Τώρα είναι η 7η χρονιά αυτή που πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά έστω και έτσι, έστω και στα... δεν είναι 7 χρόνια φαγούρα, έτσι, καμία... Όχι, όχι. Το αντίθετο, χρόνια, έτσι, δημιουργία. Τα οποία είναι δημιουργικά, 7 χρόνια που νομίζω καταφέραμε το Φεστιβάλ να γίνει θεσμός όχι μόνο για τα Χανιά, νομίζω για την Κρήτη, θεσμός που έχει τοποθετηθεί και στο puzzle το φεστιβάλ σε επίπεδο χώρας. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι διεθνές από πολύ νωρίς, δηλαδή υπάρχουν συμμετοχές από όλο τον κόσμο μέσα στο πρόγραμμά του, και ένα φεστιβάλ το οποίο, ξέρετε, ξεκίνησε αυτό που λέμε από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ξεκίνησε ως μία πρωτοβουλία της πολιτικής εταιρείας Κρήτης, την οποία
διευθύνω στην πολύ νωρίς βρέθηκε στο σχήμα που έχει εγκαλιάσει το φεστιβάλ η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, το Υπουργείο Πολιτισμού που πλέον έχει και την αιγίδα του στο φεστιβάλ και στηρίζει και τη δραστηριότητά του, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού και περίπου 40 φορείς από το χώρο του πολιτισμού και της παιδείας, οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνεργάζονται λιγότερο ή περισσότερο για να συγκροτηθεί και το πρόγραμμα. Είναι δηλαδή μια συνέργεια πολλών φορέων που δίνει και το χαρακτήρα που έχει το φεστιβάλ και ως περιεχόμενο πέραν των άλλων. Το λέμε γιατί έτσι φεστιβάλ που αποκτούν μέγεθος και αντίκτυπο, όταν είναι στην περιφέρεια γνωρίζουμε ότι μοιραία θα πρέπει να έχουν και κάποιες δυσκολίες. Όταν συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες, ναι. Να το διευκρινίσω αυτό. Ξέρετε, γενικά αποφεύγω να αναφέρομαι στο κομμάτι αυτό, όχι γιατί δεν υπάρχουν. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να μπορέσει να αποδείξεις, να προσεγγίσεις τους φορείς, κυρίως τους φορείς που διαχειρίζονται τους χώρους του πολιτισμού και να γίνεις ακροατής τους δείχνοντας τη δουλειά που κάνεις, το σχέδιο που κάνεις, γιατί όλο το σύστημα διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς είναι στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Αυτό ήταν, είναι και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει σαν τρόπος το να πρέπει να είσαι στην πρωτεύουσα, να κάνεις κάτι στην πρωτεύουσα για να γυρίσουν το κεφάλι, να δούνε τι κάνεις, να αξιολογήσουν αυτό που κάνεις. Εμείς αυτό ζητάμε. Ζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια να αξιολογηθεί αυτή η προσπάθεια με τους χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στις αίθουσα του φεστιβάλ κατά τις προβολές, με τα χιλιάδες παιδιά που είναι μαζί μας στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αλλά αυτή η δυσκολία, η οποία μας απασχολεί όλο τον υπόλοιπο χρόνο, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτές τις 11 μέρες μένει στο πλάι, γιατί αυτές τις 11 μέρες είναι οι μέρες γιορτής. Και σε αυτή τη γιορτή καλώ με όλους να είναι μαζί μας, να απολαύσουν ταινίες, να είναι μαζί, να συζητήσουν με τους δημιουργούς. Περίπου 100 επισκέπτες δημιουργοί είναι μαζί μας αυτές τις μέρες, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, να συμμετέχουν στα πάρτι που έχουν προγραμματιστεί. Και το υπόλοιπο καιρό θα ασχοληθούμε και με τα πρακτικά και ουσιαστικά που είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και που κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα πάψουν να υπάρχουν. Ναι, μα νομίζω ότι αν μια διοργάνωση από μόνη της μπορεί να αποδείξει πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει και αυτή η υποψία όλο αυτό και τι μπορεί να είναι, αλλά συνήθως στην πράξη, δηλαδή αν γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα και πάει καλά, είναι από μόνο του και το συγκεκριμένο φεστιβάλ δείχνει τη δυναμική του, ότι δεν είναι κάποια πράγματα έτσι απλά ή στημένα στο πόδι, αλλά υπάρχει μια σοβαρότητα από πίσω, υπάρχει μια δουλειά η οποία φαίνεται και μπροστά και ο κόσμος την αγκαλιάζει. Νομίζω ότι ας πούμε ότι χρονιά με τη χρονιά ανεβαίνουμε τα σκαλιά μιας δημιουργικής σκάλας και έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μιλήσουμε με βάση όχι κάποια σχέδια αλλά με βάση δεδομένα. Και δεδομένο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δουλειά που γίνεται για το φεστιβάλ, από το φεστιβάλ, την οποία θέλω να διευκρινίσω ότι δεν αφορά μόνο τις 11 μέρες που είναι η γιορτή. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει δράσει όλο τον χρόνο. Έχει δράσει πολύ σταθερή όλο τον χρόνο. Μια κινηματογραφική λέσχη η οποία τρέχει τις Πέμπτες στα Χανιά. Σεμινάρια και εργαστήρια τα οποία είναι σε μια διαρκή λειτουργία στο χώρο της εκπαίδευσης. Παραγωγές που αφορούν τα σχολεία, εκδόσεις, συνέργειες με άλλους φορείς το καλοκαίρι, να πω ότι τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία κυρίως με το Δήμο Πλατανιά αλλά και με άλλους περιφερειακούς δήμους τρέχουμε την δράση που λέγεται Σινεμά στις Πλατείες, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναβίωση του παλιού γνωστού περιοδεύων κινηματογράφου. Οπότε βρισκόμαστε στις πλατείες των χωριών της Ενδοχώρας και συναντάμε τους κατοίκους και τους επισκέπτες δείχνοντας αγαπημένες ταινίες.
Παράλληλα, μια σειρά από συνέργειες με άλλα φεστιβάλ μας δίνουν δυνατότητα όλο το χρόνο να κάνουμε δράσεις στα Χανιά αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Λέω πολύ χαρακτηριστικά το γαλλικό φεστιβάλ, το Τρεκούρ, το οποίο έχουμε τα δικαιώματα για όλη την Κρήτη και σε συνεργασία με φορείς λέσχες στις υπόλοιπες πόλεις. Κάνουμε μια ταυτόχρονη, νομίζω ότι είναι η μοναδική ταυτόχρονη έτσι, δραστηριότητα που γίνεται σε όλη την Κρήτη. Ναι. Στον χώρο του κινηματογράφου την ίδια μέρα να προβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα. Τα λέω όλα αυτά με την έννοια ότι για μας δεν αρχίζει και τελειώνει αυτές τις μέρες η δράση, κρατάει όλο το χρόνο. Ουσιαστικά είναι όλο το χρόνο. Ναι. Αυτή είναι η σκέψη και ο προσανατολισμός σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι το ωραίο, να πούμε στους φίλους και τις φίλες ότι είναι δωρεάν η παρακολούθηση των ταινιών και των εκδηλώσεων, αλλά καλό θα ήταν όσοι πάτε να κρατάτε και κάτι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό εισιτήριο που το μεταφράζεται Το φεστιβάλ είναι παιδί της κρίσης, είναι μια αντίφαση πολύ ενδιαφέρουσα. Αν πάτε στα χρόνια πίσω θα δείτε ότι στην καρδιά αυτού που προσδιορίζαμε ως κρίση το φεστιβάλ άρχισε να αναπτύσσεται, οπότε δεν μπορούσε παρά να δει τι γίνεται γύρω του. Κρατήσαμε ένα χαρακτήρα ελεύθερης είσοδος στις δραστηριότητες που γίνονται και παράλληλα καθιερώσαμε το κοινωνικό εισιτήριο, δηλαδή ξηρά τροφή ή φάρμακα τα οποία μπορούν να και προσφέρονται σε κοινωνικές δομές. Να πω ότι περίπου 3,5 με 4 τόνοι είναι τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο και διανέμονται σε 9-10 κοινωνικές δομές της πόλης. Είναι το άλλο έτσι συγκινητικό κομμάτι που έρχεται να δώσει το βαθμό το οποίο έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία το φεστιβάλ, πέρα από το να δει μια ταινία, συμβάλλει και με αυτό το και κομμάτι. Και μια κοινωνική προσφορά του έτσι, πολίτη. Να πω ότι από φέτο έχει διευρυνθεί αυτή η δράση σε συνεργασία με τη Φιλολογική Ένωση Χανίων. Υπάρχει και το κομμάτι συλλογής τροφών για αδέσποτα στην πόλη, προσπαθώντας λίγο να διευρύνουμε και σε αυτό το πεδίο την κοινωνική δράση έτσι, την δράση. Εμείς να ευχηθούμε καλό, ουσιαστικά στο ξεκίνημα. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά και δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό ακριβώς. Το φεστιβάλ έχει ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα, περισσότερο από 150 ταινίες. Χανιάfilmfestival.com για όποιον θέλει να δει το πρόγραμμα και να δει τι μπορεί να επιλέξει και να του ταιριάζει. Να πω παράλληλα όμως ότι το φεστιβάλ έχει στην πραγματικότητα εσωτερικά και ένα δεύτερο φεστιβάλ, το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Ναι. Καθώς κάθε μέρα από τις 9 μέχρι τη 1 υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα, ειδικές ταινίες, ανεξάρτητο με το υπόλοιπο πρόγραμμα, στο οποίο σε 2 ώρες ζώνες συμμετέχουν οι μαθητές, βλέπουν ταινίες, συμμετέχουν σε περισσότερα από 53 αθρηστικά εργαστήρια που αναπτύσσονται αυτές τις μέρες. Και όλο αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Να πω ότι με δεδομένο ότι είναι με δήλωση συμμετοχής για να μπορούμε να έχουμε σειρά, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τις 6.500 παιδιά που έχουν δηλώσει συμμετοχή με τα σχολεία. Πολύ σημαντικός αριθμός. Με τις δράσεις των σχολείων την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή με τις ταινίες που κάνουν παραγωγές με τα σχολεία, κλείνουμε την Παρασκευή το βράδυ το φεστιβάλ, 20 ταινίες. Κάναμε παραγωγή με σχολεία των Χανίων. Αυτές θα δείξουμε για την τελετή λήξης. Σε αυτές θα απονείμουμε τα αναμνηστικά του φεστιβάλ. Και το Σάββατο πρωί καλούμε και όποιον μας ακούει από όλη την Κρήτη πέραν όλων των άλλων να είναι μαζί μας σε μια μεγάλη μερίδα με τίτλο «Κινηματογράφος στο σχολείο». 15 εκλεκτοί εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε ένα προβληματισμό που υπάρχει στα τελευταία χρόνια για τον κινηματογράφο και το ρόλο που μπορεί να έχει στο σχολείο, αλλά και πώς μπορούμε να διευρύνουμε τις δράσεις μας σε μια σειρά από κοινές ενέργειες. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα περιμένουμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Με χαρά και οι φίλοι μπορούν ακριβώς να μπουν να δουν και το πλήρες πρόγραμμα με όλες τις λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια χαρά.